εβδομάδα, δύο-τρεις μέρες στη σειρά, για τον Σωτήρη τον Τζεβελέκο. Ναι. Θυμάσαι που είχε αφήσει το επάγγελμα και ήταν, έκανε ο άνθρωπος ταξιτζής για να μεγαλώσει το παιδί του, να το σπουδάσει κτλ. Πολύ καλά. Και τώρα έμαθα ότι τον καλούν στο εθνικό. Στο εθνικό ή στο. Σε δημοτικό, στο δίπεθε, σε κάποιο δίπεθε. Ναι, θα σε γελάσω. Ναι. Και το βρήκα υπέροχο. Βεβαίως είναι υπέροχο. Δηλαδή, τώρα επειδή είπες για δίπλωμα, έχεις ένα δίπλωμα και δεν ασκείς αυτή τη δουλειά. Ναι. Κοίταξε όμως, το έχεις σκεφτεί αυτό ποτέ? Να είναι κάποιος, ας πούμε, ηθοποιός και να πρέπει να κάνει ταξί για να ζήσει. Είναι σκληρή δουλειά του ηθοποιού. Είναι πάρα πολύ σκληρή δουλειά και αχάριστο επάγγελμα. Ναι. Πολύ αχάριστο επάγγελμα. Άλλωστε, αυτά τα έχουμε δει και βασικά ταξί έχουν δουλέψει και. Οι ξένοι, ας πούμε, και ο Ρόμπερ Ντενίρο ταξιτζής ήταν ο που κάνει το Ρόκι, ο Σιλβέστερ Σταλόνε. Ελαιοχρωματιστής ήταν. Λοιπόν, διάφορα επαγγέλματα για να ζήσεις. Μα είπα, εγώ λέω ότι βασικά το επάγγελμα του ηθοποιού πλέον δεν είναι βιοποριστικό επάγγελμα, είναι χόμπι τελικά για να το κάνεις. Ναι, δεν είναι, εννοείς ότι υπάρχει, μπορεί να υπάρξει μεγάλο διάστημα ανεργίας. Βεβαίως, βεβαίως. Γιώργο, τι γίνεται τότε, εάν και εφόσον γίνει. Ομιγέννη το λέμε, αλλά εάν γίνει. Ακολουθείς τη μοίρα σου, τι να κάνουμε. Δεν γίνεται διαφορετικά. Είσαι εσύ προετοιμασμένος, αν σου τύχει ποτέ, να το αντιμετωπίσεις? Βεβαίως είμαι προετοιμασμένος, διότι εκτός από το επάγγελμα του ηθοποιού, ξέρω και όλη τη δουλειά του θέατρου. Α, πολύ καλό αυτό. Βεβαίως. Οπότε μπορείς να δουλέψεις μέσα στο θέατρο κάνοντας άλλους ρόλους. Μπορώ να κάνω οτιδήποτε μέσα στο θέατρο. Είμαι προετοιμασμένος. Μουσική παίζεις? Ο γιος από πού πήρε και παίζει αυτή την εκπληκτική μουσική? Ο γιος μου πήρε το ψώνιο το δικό μου, ίσως. Α, εσύ παίζεις μουσική? Δεν παίζω. Απλώς έτσι ερασιτεχνικά καθόμουν στο. Ήθελα να πάω για πιάνο, δεν είχα τότε. Τα... Ο γιος όμως, θυμάμαι τότε που σου είχαμε κάνει την έκπληξη, παίζει φοβερό πιάνο. Φοβερό πιάνο. Ναι. Είναι οι συγχορδίες που πιάνει. Το πιάνο το κάνει ολόκληρο ορχήστρα. Είναι πάρα πολύ καλό. Εγώ νομίζω τώρα, αν βλέπει, αν είναι στο σπίτι και βλέπει την εκπομπή. Δεν νομίζω, είναι στον τυρί τώρα. Α, είναι στον τυρί. Και καλύτερα. Γράφω. Από το να βλέπει τηλεόραση, καλύτερα. Ναι, ναι. Όπου και να είναι, καλύτερα. Να δούμε, εγώ θέλω να δούμε λίγο ροκ. Ροκ φεστιβάλ. Γίνεται ένα ροκ φεστιβάλ στην Αθήνα. Πάρα πολύ σημαντικό. Σε ποιο? Και να, θα δούμε τώρα στο βίντεο, γιατί είναι πολύ ενημερωμένα τα παιδιά από το ρεπορτάζ. Πάμε να το δούμε. Όσοι ενδιαφέρεστε για ροκ συναυλίες, που είστε αρκετοί, δείτε αυτό. Το Rockway Festival 12 με 15 Ιουλίου στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Άγιος Κοσμάς σβήνει το τέταρτο κεράκι του. Είναι ένα φεστιβάλ το οποίο ήδη είναι θεσμός στη χώρα μας αλλά και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Είναι το Rockway 1999, ίσως ένα από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ στην Ευρώπη, και περιμένουμε, πέρα από τη συμμετοχή του ελληνικού κοινού, και κοινό από όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Φέτος το Rockway 99 θα έχει μεγάλα συγκροτήματα, όπως και τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά φεστιβάλ. Θα δούμε τους Blair, 3η 13 Ιουλίου, θα δούμε Garbage και Patti Smith, 4η 14 Ιουλίου, θα δούμε Manowar και Mercyful Fate στη Heavy Metal Μέρα, που είναι η πρώτη, Δευτέρα 12 Ιουλίου. Και θα κλείσει το φεστιβάλ την 5η 15 Ιουλίου με τι άλλο, με Prodigy. Θα κάνουμε πάρα πολλά φέτος, περισσότερα από κάθε άλλη χρονιά. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο υπάρχει και ένας χώρος ειδικά διαμορφωμένος, εκτός από τον βασικό χώρο που θα είναι το Main Stage, όπου θα υπάρχουν τα περίπτερα, η τροφοδοσία, τα μπαρ, οτιδήποτε μπορείς να φανταστείς για να αγοράσει ο κόσμος και να περάσει ωραίο το χρόνο του. Και οι άλλες δραστηριότητες που λέμε εμείς, που είναι ακροβάτες. Η ομάδα Fidget από το Λονδίνο τους φέρνουμε. Θα έχουμε δεύτερη σκηνή με DJs. Θα έχουμε skaters. Πόσο κόσμο περιμένετε και ποιες είναι οι τιμές των εισιτηρίων για φέτος? Οι φιλοδοξίες μας για το 1999 είναι η προσέλευση του κοινού να ξεπεράσει τις 100.000. Και τα εισιτήρια ήδη βρίσκονται σε προπόληση. Οι τιμές προπόλησης είναι 9.500 για την κάθε ημέρα. Υπάρχει εισιτήριο τριών ημερών για τις 13, 14 και 15, κοστίζει 27.000 και πιθανολογείται να κυκλοφορήσει και ένα εισιτήριο 4 ημερών με τιμή 33.000. Το Rockwave όμως τελειώνει 15 Ιουλίου. Το Rockwave δεν τελειώνει 15 Ιουλίου, γιατί το Rockwave
αποτελεί ένα όχημα που μας φέρνει και άλλους μεγάλους καλλιτέχνες. Και φέτος, μια εβδομάδα μετά, Παρασκευή 23 Ιουλίου, στον ίδιο χώρο, το Rockwave παρουσιάζει τους Αρίαν. Αυτό ήταν το Rock Festival που ξεκινάει 12 Ιουλίου, τελειώνει στις 15 στο αθλητικό κέντρο του Αγίου Κοσμά. Να καλημερίσω τον Άγγελο Βιαννίτη. Έχουν σπάσει τα τηλέφωνα. Περνάει από κάτω το τηλέφωνο, αλλά εγώ δεν έχω τολμήσει να το πω γιατί μου λένε μην το πεις, φτάνει. Έχουμε 500.000 τηλέφωνα. Αυτό ήταν υπερβολή. Χαίρομαι γιατί οι άνθρωποι ενδιαφέρονται για τα όνειρα. 48, συγγνώμη. Ναι, 48-36-872 είναι το νούμερο που θα μπορείτε σε λίγο να επικοινωνήσετε ζωντανά εδώ με τον Άγγελο. Να καλημερίσω και τον Δημήτρη Δανιά, με τον οποίο θα μιλήσουμε, Γιώργο μου, για τη γλώσσα του σώματος. Δηλαδή, εγώ θα ήθελα πάρα πολύ ο Δημήτρης να μου πει γιατί κάθομαι έτσι, τι σημαίνει αυτό. Θα μου το πεις μετά. Τώρα σηκώνομαι. Διότι πρέπει να έρθω στην Ελένη εδώ, η οποία έχει προχωρήσει και βάζει. Ακριβώς. Τι είναι αυτά, Ελένη? Να σας τα πω λίγο γρήγορα. Ναι. Κάναμε το peeling, κάναμε μετά ένα ντους με θαλασσινό νερό. Το θαλασσινό νερό. Είναι μια εταιρεία που χρησιμοποιώ πολύ. Ναι. Όλα τα στατικά είναι από τη θάλασσα. Υπάρχει στα μεγαλύτερα κέντρα θαλασσοθεραπείας του κόσμου και στα Ινστιτούτα. Βοηθάει το δέρμα. Βοηθάει πάρα πολύ το δέρμα. Το ηρεμεί, το ενυδατώνει, γενικά το αποτοξινώνει. Έχει πάρα πολλές θεραπείες. Και αυτό τώρα, που έχουμε βάλει τώρα εδώ. Τα φιλαράκια ουσιαστικά είναι μάσκα. Αυτό είναι η μάσκα. Τη βρέχουμε συνέχεια με κάποια λοσιόν υδατική. Και μετά, αφού μαλακώσει πολύ, κάνουμε μασάζ. Και ισχωρεί όλη στο δέρμα μας. Αυτή είναι η μάσκα. Αυτά και είναι δίνει συστατικά, δηλαδή στο δέρμα την υγρασία που θα χρειαστεί ακριβώς, μελλοντικά, ναι, στη διάρκεια του καλοκαιριού. Έτσι. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, σ' αφήνω εδώ και όταν θα υπάρχει κάτι καινούριο, θα έρχομαι. Εντάξει. Λοιπόν, να ξεκινήσω από τον Δημήτρη. Δημήτρη, τι σημαίνει αυτό το κάθισμα? Αυτό σημαίνει αναμονή. Περιμένεις και κάτι ακόμη. Συνήθως τα πόδια εκφράζουν μια ερωτική διάθεση της γυναίκας όταν δεν καλυφτούνται απόλυτα. Επιθετικά σου αυτή δεν καλυφτούνται απόλυτα. Είναι μια αναμονή. Ανυπομονησία δηλαδή. Ακριβώς, για κάτι που θα έρθει, για κάτι που θα συμβεί μετά. Το βασικότερο που πρέπει να ξέρει ο κόσμος στη γλώσσα του σώματος είναι ότι δεν είναι μόνο οι κινήσεις όπως πιστεύει, είναι και ο τόνος της φωνής. Μόνο είναι η μη λεκτική επικοινωνία περιλαμβάνει τη γλώσσα του σώματος. Μπορεί να είναι λοιπόν και ο τόνος της φωνής, όχι μόνο οι κινήσεις που κάνουμε, σε όλο το φάσμα των αντιδράσεων. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί το σώμα δεν λέει ψέματα. Αυτό είναι Δημήτρη, το πιο σημαντικό. Δημήτρη, να σου πω κάτι. Μία φορά, θυμάμαι, καθόμουνα έτσι, όρθια, και είχα τα πόδια μου σταυρωμένα. Σε ένα δημοσιογραφικό σεμινάριο. Και έρχεται ένας κύριος, δημοσιογράφος, δεν τον ήξερα, και μου λέει, τι φοβάστε? Πώς δεν με ήξερε? Λέω τίποτα. Γιατί? Μου λέει, γιατί κάθεστε έτσι, τόσο πολύ κλεισμένοι στον εαυτό σας? Και μου έκανε εντύπωση. Ακριβώς, και τώρα ανοίγω το βιβλίο. Το σφίξιμο των χεριών, ναι, στο και το κλείσιμο. Και εδώ είναι φόβος, φόβος και ανασφάλεια. Αυτό είδα, ότι είναι φόβος. Ναι, είναι φόβος και ανασφάλεια. Πώς καταλαβαίνεις ότι κάποιος σου λέει ψέματα? Δηλαδή, ποιες είναι οι κινήσεις, λίγο να το πούμε στον κόσμο. Οι κινήσεις είναι συνήθως όταν δεν μπορεί να ολοκληρώσει αυτό που κάνει γενικά. Δηλαδή, υπάρχει μια μηχανία. Κάποιος που λέει ψέματα, του λες να απαντήσει, καθυστερεί πολύ να απαντήσει, σε κοιτάζει όχι απλώς το πρόσωπο, αλλά κοιτάζει δεξιά-αριστερά, ναι, δεν είναι πάρα πολύ άμεσος. Ναι. Αυτό είναι σημαντικό. Όταν δηλαδή καθυστερείς να απαντήσεις, όταν ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τον άλλον δεν είναι η ευθεία αντιμετώπιση, αλλά συνήθως κοιτάζεις αλλού, προσπαθείς να πεις κάτι άλλο, προσπαθείς να βγάλεις με τα λόγια, να πεις πάρα πολλά για να καλύψεις το ψέμα σου. Και οι υπερβολικές κινήσεις σημαίνει ψέμα. Δηλαδή, όταν κάποιος προσπαθεί να αφαιρέσει από τον άλλον τη δυνατότητα να προσέξει τα λόγια, κάνει κινήσεις για να μην προσέξει τα ψέματα που λέει. Και κάνει υπερβολικές κινήσεις για να δείξει ότι λέει ψέματα. Προς, ναι, να πάει αλλού, να μετατοπίσει. Αυτό που ήθελα να πω τώρα για τις κινήσεις. Οι Έλληνες όμως κάνουμε πολλές κινήσεις με τα χέρια. Μιλάμε για τον τόπο μας. Εγώ δεν αναφέρομαι καν σε βιβλία. Mm. Είναι πολύ σημαντικό η ψυχολογική ερμηνεία της οποιασδήποτε είδους του Έλληνα διαφέρει από πάρα πολλούς λαούς. Yeah. Ο τρόπος που επιδοκιμάζει ή αποδοκιμάζει κάποιος Έλληνας μπορεί να είναι το σφύριγμα ή κάποια άλλη αντίδραση. Και πολλές φορές μπορεί να είναι και επιδοκιμασία και αποδοκιμασία ένα σφύριγμα.
Θέλω να πω γενικά κάτι που δεν συμβαίνει στους ξένους. Mm. Γενικά όμως ο τρόπος που αντιδρούμε σαν λαός έχει ιδιαιτερότητες. Ναι, γι' αυτό λέω σε πάρα πολλά βιβλία, πολύ σημαντικά βιβλία που κυκλοφορούν στο εμπόριο, μπορεί να μην εκφράζουν απόλυτα τις κινήσεις και τις αντιδράσεις του Έλληνα. Υπάρχει ψυχολογική αντιμετώπιση του Έλληνα που είναι πολύ διαφορετική. Θέλω να πω κάτι πολύ ουσιαστικό στην επικοινωνία μας. Ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα είναι όταν υπάρχουν άνθρωποι μέσα σε ένα χώρο, δύο, τρεις, οποιοδήποτε, και κάποιος ενδιαφέρεται για κάποιον άλλον, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα στρέψει όλο το σώμα του και θα παρακολουθεί τον άλλο άνθρωπο. Αν δεν ενδιαφέρεται, μπορεί να γυρίσει το σώμα και κοιτάζει αλλού. Mm. Είναι πάρα πολύ βασικό και εκφράζει. Είναι ερωτικό ενδιαφέρον τώρα. Το ερωτικό ενδιαφέρον θα πούμε ποιες κινήσεις είναι ερωτικές και στον άντρα και στην γυναίκα. Mm. Ποιο είναι το ερωτικό κάλεσμα. Ερωτικό κάλεσμα για τον άντρα είναι το όταν σηκώνει το σώμα του, όταν προσπαθεί να δείξει την εικόνα του. Και πολλές φορές πιο ερωτικές είναι οι κινήσεις που απευθύνονται προς το σώμα ή κάποιες κατευθύνσεις προς τα κάτω σημεία του σώματος. Είναι σημαντικό. Στη γυναίκα, αντίστροφα, μπορεί να είναι το κεφάλι, το τίναγμα του χεριού, όταν καπνίζει να έχει στραμμένη την παλάμη προς τα έξω και να κάνει κινήσεις πολύ πιο χαριτωμένες. Αλλά αυτά όλα τα εκμυδενίζω μπροστά στα μάτια. Δηλαδή, το βάθος των ματιών είναι το σημαντικότερο ερωτικό κάλεσμα σε όλους τους λαούς. Όταν απευθύνεσαι λοιπόν στον άλλο άνθρωπο και σε ενδιαφέρει. Δημήτρη, συγγνώμη που σε διακόπτω. Έχω απορία. Αυτό που έχω διαβάσει ισχύει, που λέει ότι όταν, ας πούμε, κοιτάς κάποιον με ερωτικό ενδιαφέρον, μεγαλώνει η κόρη. Ναι, αλλά όχι σε όλους τους ανθρώπους. Συμβαίνει, αλλά όχι σε όλους τους ανθρώπους. Δεν σημαίνει αν δεν μεγαλώσει η κόρη, δεν ενδιαφέρεται. Απλά το βάθος, όταν κάποιος ενδιαφέρει, κοιτάζει κατευθείαν στα μάτια του άλλου και με κάποιο βάθος. Δηλαδή δεν αφήνει απλώς το μάτι του να παίζει. Αν παίζει ερωτικά σε κάποιο σημείο, δηλαδή, επικεντρώνεται στα μάτια. Δηλαδή, όταν κάποιος ενδιαφέρεται πραγματικά για κάποιον άλλον, δεν θα ψάξει σε κάποιο σημείο του σώματος να ανακαλύψει το ερωτικό ενδιαφέρον, αλλά θα επικεντρωθεί στο μάτι, που σημαίνει ένα βάθος στην επικοινωνία της σχέσης που θέλει να αναπτύξει με τον άνθρωπο αυτό. Ήθελα να πω εδώ ότι, όπως πολύ σωστά είπε ο Δημήτρης, ότι η μη λεκτική επικοινωνία γίνεται αντιληπτή από εμάς, άσχετα αν το γνωρίζουμε ή όχι με το συνειδητό μας, αν έχουμε διαβάσει το βιβλίο «Η γλώσσα του σώματος» και μπορούμε να αποκρυπτογραφήσουμε τη σωματική εικόνα ενός άλλου ανθρώπου. Όλη αυτή η μη λεκτική επικοινωνία γίνεται αντιληπτή από το υποσυνείδητό μας και αυτό μπορεί να βγει στα όνειρά μας μετά με κάποια αλήθεια. Δηλαδή, όπως είπαμε το παράδειγμα, γνωρίζουμε κάποιους ανθρώπους, βρισκόμαστε σε μια παρέα μερικών ανθρώπων και ενώ ίσως δεν έχουμε λάβει τα μηνύματα αυτά με το συνειδητό μας, δηλαδή δεν έχουμε καταλάβει ακριβώς τι σχέση έχει ο άλλος με εμάς, αν έχει ενδιαφέρον ή όχι, το υποσυνείδητό μας το έχει καταλάβει. Mm. Και με αυτή την έννοια μπορεί να το δώσει σε ένα όνειρο και με αυτή την έννοια το όνειρο είναι αποκαλυπτικό. Δηλαδή μας δείχνει την αλήθεια πραγματικά η οποία υπήρχε ανάμεσα στη σχέση. Είναι σημαντικό, Κατερίνα, να με σκόρει να ολοκληρώσουμε αυτό. Πρέπει να ξέρουμε όταν μιλάμε, όταν επικοινωνούμε, όταν έχουμε έναν άνθρωπο έναντι και μιλάμε, το 65% είναι γλώσσα του σώματος. Μόνο το 35% είναι ομιλία. Είναι σημαντικό αυτό. Είναι η στάση του σώματος. Και ξέρετε, ερμηνεύει ο καθένας με τον τρόπο του μεν, αλλά πολλά μηνύματα ήδη μας έχουν περάσει. Και να πούμε και αυτό, γιατί είναι σημαντικό και γιατί θεωρούμε τόσο πολύ ουσιαστικό τη γλώσσα του σώματος. Τη γλώσσα του σώματος, όπως είπα, το σώμα λέει αλήθεια, είναι παρόρμηση. Είναι η αντίδρασή μας που πολλές φορές εκεί δεν μπορούμε να κρυφτούμε. Δεν μου λες, Δημήτρη, όταν καμιά φορά βλέπεις γυναίκες που κάθονται με ανοιχτά τα πόδια. Αυτό ήθελα να πω. Τι είναι αυτό, εγώ το έκανα πάρα πολύ όταν ήμουν μικρή. Αν είναι ανοιχτά τα πόδια, ακούστε. Άκουσε, Κατερίνα, το θέμα είναι αν τα πόδια είναι ανοιχτά σε τέτοιο σημείο που να μην μπορούμε να καθίσουμε διαφορετικά, είναι λογικό. Αν τα πόδια, στις γυναίκες μιλάμε, είναι λίγο υπερβολικά ανοιχτά, σημαίνει σίγουρα ένα ερωτικό κάλεσμα και λίγο πιο πολύ σεξουαλικό κάλεσμα, πιο πέρα από το ερωτικό. Εννοώ δηλαδή ότι ψάχνω μέσα από τη δικιά μου ειδονή, να το πω έτσι, να βρω την ειδονή του άλλου. Αλλά με πολύ ξεχωριστό τρόπο, ο άνθρωπος που είναι απέναντι σε αυτόν που θέλω να απευθυνθώ, όχι σε όλο τον κόσμο. Το άνοιγμα των ποδιών σημαίνει απευθύνομαι κάπου θέλω να περάσω ένα μήνυμα. Όχι σε όλο τον κόσμο που είναι απέναντι. Η γυναίκα που κάνει συνέχεια τα μαλλιά της έτσι. Είναι ερωτικό το μαλλί. Ναι. Αυτό ερωτικό. Πολύ, ναι, το μαλλί. Αυτό που γυρίζει εδώ είναι ερωτικό. Μα ποιος είπε ότι δεν μπορεί να είσαι ερωτική προς τον κόσμο. Με τσάκισες, εγώ όλο έτσι κάνω. Και μου βάζουν τις φωνές. Αλλά εγώ νόμιζα το κάνω από αμηχανία. Μα είσαι πάρα πολύ ερωτική και αυτό το ξέρει όλος ο κόσμος. Χρειάζεται. Το πιστεύω. Άλλες συνήθειες θα βρω τώρα να κάνω. Θα τις κόψω αυτές. Νομίζω ότι είναι όμορφο να αντιδρούμε παρορμητικά και όπως λέει ο Μορένο, η μεγαλύτερη ειλικρίνεια του ανθρώπου είναι η παρόρμηση. Είναι σημαντικό αυτό που κάνουμε, να ερμηνεύουμε με βάση τον τρόπο που αντιδρούμε και όχι με βάση αυτά που λέμε. Ωραία, θα πάμε τώρα για διαφημιστικά. Έχουμε μετά να σας δείξουμε ένα πολύ ωραίο βίντεο που αφορά τη γλώσσα του σώματος
και να βγάλουμε και τις γραμμές στον αέρα τις δικές σας για να μιλήσετε με τον Άγγελο Βιαννίτη στο 48-36-872. Καλά απ' έξω το ξέρω. Αμέσως μετά τα διαφημιστικά.